Θα ξεκινήσουμε με ένα ξεχωριστό θέμα. Καθώς είναι Έλληνας ο καλεσμένος μας, είναι σεφ, μας κάνει περήφανος στο εξωτερικό, διαπρέπει στο εξωτερικό, έχει ταξιδέψει από την Αφρική και την Αμερική και σε αρκετές πόλεις, χώρες της Ευρώπης και μάλιστα μαγείρεψε και επιμελήθηκε για να γίνω ακριβής στο μενού για τον εορτασμό του Πλατινένιου Ιωβιλέου στην Μεγάλη Βρετανία για την Βασίλισσα Ελισάβετ. Πάμε να συναντήσουμε και είναι χαρά μας τον κύριο Νίκο Κουλούσια. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα από Αγγλία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι χαρά μας. Ξεχωριστή σύνδεση που πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή και ευκαιρία να επικοινωνήσετε και με τους συμπατριώτες σας. Αν δεν κάνω λάθος, καταγωγή από Κοζάνη, μεγαλώσατε Γερμανία? Μεγάλωσα, γεννήθηκα, μεγάλωσα και σπούδασα στη Γερμανία ακριβώς. Και καταγωγή από Κοζάνη, ο παπάς μου, ναι. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπα αναφορικά με τη Βασίλισσα Ελισάβετ, πώς προέκυψε. Για πείτε μας. Βεβαίως. Συνεργάζομαι από το 17, από το 17 με διάφορα εστιατόρια εδώ πέρα που ανήκουν στη λίστα που μπορούν να προμηθεύουν τα ανάκορα. Ωστόσο, λόγω της συνεργασίας αυτής βρέθηκε η ευκαιρία να βρεθώ το 18 για τον γάμο και έπειτα μετά κράτησε η συνεργασία αυτήν και βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι τώρα και κάναμε προχθές το Πλατινένιο. Δηλαδή συνεργάζεστε με κάποια εστιατόρια εκεί στην περιοχή όπου έχουν άμεση επαφή. Ακριβώς. Πρακτικά βέβαια και όχι μόνο και ουσιαστικά. Προμηθεύουν τα ανάκτορα από διάφορους τομές, από εστιατόρια μέχρι και παραγωγούς. Συνεργάζομαι μαζί τους και με κάποιους παραγωγούς που δουλεύουμε μαζί για να βγάλουμε κάποια πιάτα, κάποια μενού. Οπότε γίνεται η συνεργασία, το ένα χέρι δεν είναι το άλλο. Δηλαδή φτιάχνετε κάποια μενού τα οποία τα στέλνετε στα ανάκτορα? Όχι, προμηθεύουμε εμείς από τους προμηθευτές και μαγειρεύουμε στα ανάκτορα. Και μαγειρεύετε στα ανάκτορα. Η διαδικασία αναφορικά με το τελευταίο μενού που δημιουργήσατε ποια ήταν? Για πείτε μας λίγο και τι περιλαμβάνει. Το τι περιλαμβάνει δεν μπορώ να το ανακοινώσω και να το αποκαλύψω εάν δεν δώσουν πράσινο φως στα ανάκτορα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ήταν βασισμένο στην στέψη, γιατί όταν έγινε η στέψη υπήρχε ένα δείπνο, ένα μενού και όλα τα επίσημα τα δείπνα. Να φανταστείτε ότι τελέσαμε 112 δείπνα συνολικά σε όλη αυτή τη διάρκεια, οπότε επιλέξαμε κάποια πιάτα από αυτά, τα συνδέσαμε, τα κάναμε και δημιουργήσαμε ένα μενού που ήταν 7 πιάτων. 7 πιάτων. Σίγουρα το συγκεκριμένο μενού θα πρέπει να προσεγγίζει και τα θέλω της Βασίλισσας. Έχουν διαρρεύσει δηλαδή κάποια συστατικά τα οποία τα αποφεύγει και απαγορεύεται κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ αυτών, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι γνωστό, το σκόρδο. Απαγορεύεται το σκόρδο, δεν το αποφεύγει κυρίως, απλά όταν βρίσκεται σε ένα δείπνο με καλεσμένους και αυτό είναι η αισθητική ουσιαστικά, όπως και σε κάθε εστιατόριο όταν υπάρχει ένα συμπόσιο, αποφεύγουμε λίγο το σκόρδο. Κατά τα άλλα απογορευτικό είναι το ρύζι, μακαρόνι και η πατάτα, οτιδήποτε έχει άμυλο. Υδατάνθρακες δηλαδή. Ανθρακά, ακριβώς. Αναφορικά βέβαια με τα φρούτα, χωρίς πάλι να γίνουμε συγκεκριμένοι, είναι από τις επιλογές. Με τα φρούτα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που... πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα, ίσα-ίσα. Να χρησιμοποιούμε μόνο υλικά που είναι της εποχής. Δεν μπορούμε να παρεμβάσουμε κάποιο μενού επειδή μας αρέσει για να βάλουμε κάτι που δεν είναι της εποχής. Π.χ. το χειμώνα δεν μπορώ να βάλω φράουλες. Εγώ φράουλες θα βρω.
Απλά δεν μπορώ να τις βάλω, δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω. Επίσης τα αυγά πρέπει να είναι βιολογικά και πρέπει να είναι τα καφέ τα αυγά. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω λευκά αυγά. Και κάτι τέτοιες ψηλολεπτομέρειες. Υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος πάνω έλεγχος. Στην επιλογή. Υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος. Ο πρώτος έλεγχος γίνεται με τις παραγγελίες και τις προμήθειες. Ο δεύτερος μεγάλος έλεγχος γίνεται όταν ξεκινάμε, μαγειρεύουμε και σερβίρουμε το φαγητό. Περνάνε όλα από X-ray, όλα. Επίσης μετά οι δοκιμαστές της ίδιας της Βασίλισσας ανταλλάζουν τα πιάτα, οπότε είναι κατά τύχη το τι πιάτο θα πάρει. Ναι μεν το ίδιο, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι αυτό το πιάτο θα πάει εδώ, αυτό το πιάτο θα πάει εκεί και αυτό το πιάτο θα πάει παραπέρα. Αλλάζουν λόγω ασφάλειας. Καθαρά λόγω ασφάλειας. Μάλιστα, το πιο εγκομιαστικό σχόλιο το οποίο έχετε αποκομίσει και έχετε δεχθεί, ποιο είναι, για ποιο πιάτο σας? Τι έχετε ξεχωρίσει? Σχόλια ακούμε καθημερινά από όλο τον κόσμο, είτε είναι στο εστιατόριό μου, είτε είναι στα ανάγκωνα. Οπότε δεν έχουμε διευκρινίσει κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο. Το μόνο όμορφο που ήταν ότι μας χαιρέτησε όλους πριν την τελέτη και μετά την τελέτη και λάβαμε ένα προσωπικό γράμμα από την ίδια, ένα ευχαριστήριο από την ίδια. Οπότε έχετε έρθει και σε προσωπική επαφή κατά κάποιο τρόπο? Σχεδόν καθημερινά, ναι. Σχεδόν καθημερινά. Δεν ξέρω, το κλίμα το οποίο κυριαρχεί ποιο είναι εντός των ανακτόρων? Το κλίμα αυτή τη στιγμή λίγο περίεργα, γιατί όπως γνωρίζετε ήρθε και το ζεύγος από την Αμερική, οπότε λίγο το κλίμα είναι λίγο στα σκοινιά. Κρατάνε ένα επίπεδο μεν, εμείς δεν λάβουμε και πάρα πολύ την συμπεριφορά μεταξύ τους, κατά τα άλλα όμως καταλαβαίνουμε πάνω κάτω λίγο, υπάρχει λίγο έτσι μια έκρηξη αναμεταξύ τους. Τώρα ένα ερώτημα ίσως και από αφέλεια. Μένετε μέσα, υπάρχει κάποιος χώρος συγκεκριμένος? Βγαίνετε? Για να μας περιγράψετε λίγο κάποιες απορίες που έχει ένας κοινός άνθρωπος χωρίς να γνωρίζει και πολλά. Ναι. Υπάρχουν δωμάτια για το προσωπικό. Είναι επιλογή μας εάν θέλουμε να μένουμε μέσα ή όχι. Το μέσα για να μένουμε μέσα, όπως το έκανα και το είχα προσωπικά την εμπειρία αυτή, όταν έκανα τον γάμο, μέναμε μέσα 4 μήνες. Αυτή τη φορά, επειδή σκορπίστηκε όλη η τελέτη αυτή σε όλη την χώρα και όπως καταλαβαίνετε έχουμε και εστιατόρια που συνεργαζόμαστε και δικά μας, οπότε έπρεπε να μοιραστώ ουσιαστικά, να βρίσκομαι και στο ένα το κομμάτι, αλλά και στο μαγαζί. Οπότε έμενα έξω αυτή τη φορά. Όταν έμενα μέσα όμως στον γάμο, υπήρχαν αυστηρά κριτήρια και αυστηρά λίτρα. Π.χ. Το κινητό δεν λειτουργούσε. Εάν λειτουργούσε, είχαμε μία ώρα στη διάθεσή μας για να μιλάμε με τους δικούς μας. Και... That's it. Δεν μπορούσαμε να βγούμε κατά την διάρκεια της τελέτης του γάμου. Να φανταστείτε ότι τότε υπήρχαν 200.000 κόσμο μία εβδομάδα πριν τον γάμο, οπότε ήταν αδύνατο να ανοίξουμε την πόρτα και να βγούμε έξω. Και βέβαια ο έλεγχος. Αυτή τη φορά ήταν λίγο πιο χαλαρά. Μπορούσαν τα παιδιά να βγούνε. Βέβαια δεν μπορούσαμε να αποκαλύψουμε τίποτα στο κοινό, τίποτα απολύτως, ούτε στα μαγαζιά μας να προσφέρουμε κάτι που μπορεί να μοιάζει με το μενού που προσφέρουμε. Αυτό πώς μπορεί ωστόσο να τσεκαριστεί? Αυτό είναι εύκολο να τσεκαριστεί, γιατί όλοι που βρίσκονται στην κουζίνα, οι συνάδελφοί μου, είναι αναγνωρισμένη της trust, ναι, δηλαδή της λίστας εμπιστοσύνης του παλατιού. Οπότε γνωρίζει η ασφάλεια του παλατιού σε ποιο εστιατόριο ανήκεις. Εάν υπάρχει ένας έλεγχος στο μαγαζί χωρίς να το καταλάβεις εσύ και να δει ότι υπάρχει κάτι παρόμοιο
για να το εκμεταλλεύσεις εσύ και να το προσφέρεις στο κενό, ώστε να κάνεις μία ίσπραξη τάδε, γιατί θα παίξεις με το όνομα, θα έχεις πρόβλημα. Μάλιστα. Αναφορικά με το πιο προσιτό άτομο, πρόσωπο, την πιο προσιτή προσωπικότητα εντός των ανακτόρων, ποιος σας έχει προκαλέσει θετική εντύπωση περισσότερο? Η πιο μεγάλη εντύπωση εμένα που μου έκανε τώρα πρόσφατα ήταν η Ντιάνα Ρος, που ήταν προχθές που τραγούδησε κιόλας. Δηλαδή είχα την επικοινωνία με τον πατέρα μου και μου λέει είναι αγέραστη η γυναίκα και ο χαρακτήρας της και όλα. Δεν παίζεται η γυναίκα. Αναφορικά με τους Έλληνες στρέφουν συμπάθεια? Εντάξει, είναι σκόρπια, είναι μισή-μισή. Μισή την έχουν, μισή δεν την έχουν. Είναι το ίδιο πράγμα όπως και σε εμάς. Τι ξεχωριστό έχει να δώσει ένας Έλληνας σεφ σε μια βασιλική οικογένεια και στο μενού που δημιουργεί και υλοποιεί? Εγώ πιστεύω ότι το ξεχωριστό για μένα είναι να υψώσουμε την ελληνική σημαία γαστρονομικά παντού, ανέκαθεν τα ανάκτορα ή οπουδήποτε βρίσκομαι. Είτε εγώ είτε οι συνάδελφοί μου. Αυτό είναι ο πόρος μας, ο στόχος μας. Προχθές έλαβα ένα πολύ όμορφο μήνυμα από την παγκόσμια λίστα της γαστρονομίας και την κουζίνα και την κουλτούρα και βρισκόμαστε 3-10 την ελληνική κουζίνα, που σημαίνει ότι η ελληνική γαστρονομία και η ελληνική κουζίνα τα παίρνει πάνω της και θα πάει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήτανε χαρά μας. Εγώ. Είπατε πράγματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναφορές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν τις ακούς καθημερινά, αλήθεια είναι. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Κύριε Κουλούσια, να είστε καλά. Να είστε καλά, με μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν.